Εμείς δίνουμε και εγώ προσωπικά πολλά χρόνια τη μάχη μέσα από τις γραμμές της Κομμουνιστικής Νεολαίας και του ΚΚΕ σε όλα τα μεγάλα μέτωπα που αφορούν την νεολαία, από τους μαθητικούς αγώνες, τους φοιτητικούς, με τη μεγάλη νίκη της Πανσουδαστικής τα τελευταία χρόνια στις φοιτητικές εκλογές που αποτυπώνει και τη δυναμική που έχουν οι ιδέες μας, οι προτάσεις μας, οι αγώνες και οι θέσεις του ΚΚΕ και στη νεολαία όλα αυτά τα χρόνια. Και άρα πιστεύουμε ότι το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ έχει μια διαφορά από τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια. Δεν αποτελείται από celebrities και πρόσωπα του lifestyle, ούτε από πρόσωπα που λογοδοτούν, αλλά λογοδοτούν στα λόμπι των Βρυξελών, σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα και του ΠΑΣΟΚ στην τελευταία Ευρωβουλή, η κυρία Καϊλή. Η οποία διαγράφει, είχε ήδη... Ναι, ναι, διαγράφηκε. Είχε ανακοινωθεί ότι δεν θα είναι κομμάτι των Ευρωπαϊκών Δελτίων. Διαγράφηκε με τη γίδα στην πλάτη. Συγγνώμη, νομίζω έχω τον λόγο. Λοιπόν, λέω, διαγράφηκε με τη γίδα στην πλάτη, ενώ όταν ψήφιζε υπέρ του Κατάρ και του πόσο καλός εργασιακός παράδεισος ήταν το Κατάρ με 6.000 νεκρούς εργάτες στα έργα του Μουντιάλ, τότε δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ. Άρα, για να ολοκληρώνω. Είχε δηλώσει ότι δεν θα είναι κομμάτι των ευρωψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνοι, πάντως δεν καταδίκασε ποτέ αυτή τη στιγμή. Βεβαίως και καταδίκασε και από μάλιστα. Από εκεί και πέρα νομίζουμε ότι το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ αποτελείται από αγωνιστές αναγνωρισμένους για τους κοινωνικούς τους αγώνες, για τη δράση τους. Αυτή είναι η διαφορά του. Και επειδή ακριβώς δεν έχει δεσμεύσεις σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην πολιτική των Βρυξελών, γι' αυτό μπορεί να είναι μια πραγματική, εργατική, λαϊκή, ουσιαστική αντιπολίτευση στην πολιτική της κυβέρνησης που συνδιαμορφώνει και υλοποιεί τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί και με όλα τα άλλα κόμματα. Μαζί με όλα τα άλλα κόμματα, αφού αν θέλετε ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ από κοινού πάνω από το 70% των κοινοτικών οδηγιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μετά γίνονται αντιλαϊκά μέτρα και νόμοι στη χώρα μας. Με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ στη χώρα μας και με ΠΑΣΟΚ τα επόμενα χρόνια να συγκυβερνεί με τη Νέα Δημοκρατία, έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ 3 στα 3 μνημόνια. Έχει ρεκόρ στα μέτρα λιτότητας, έχει ξεπεράσει και τη Νέα Δημοκρατία. Όπως επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνδιαμορφώνουν σήμερα τις πολιτικές και τις κατευθύνσεις της και η ακροδεξιά Μελόνι και ο κύριος Μητσοτάκης στην Ελλάδα και ο σοσιαλδημοκράτης Σάντσες στην Ισπανία και ο κύριος Σόλτς επίσης από το αντίστοιχο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της Γερμανίας. Άρα όλοι μαζί είναι στα στρατηγικά ζητήματα. Παράδειγμα. Ναι, από τη στήριξη στο καθεστώς Ζελένσκι με 78 δισεκατομμύρια, την κοινή αγροτική πολιτική. Με συγχωρείτε, συγγνώμη, να σταθούμε σε αυτό. Μα καθίστε όμως λίγο να ολοκληρώσουμε. Είμαστε και δύο αντιμπεριαλιστές. Το ΠΑΣΟΚ, γνωστό αντιμπεριαλιστικό κόμμα που στηρίζει το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ και από εκεί και έχει στηρίξει όλους τους πολέμους από Αφγανιστάν, την Ιουγκοσλαβία, το Ιράκ και άλλα. Να ολοκληρώσω, ελπίζω. Να μου επιτρέψετε δηλαδή. Άρα όλοι μαζί, ακροδεξιοί, νεοφιλελεύθεροι σοσιαλδημοκράτες, συνδιαμορφώνουν την αντιδραστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτή την πολιτική που υπερψηφίζουν κατά 93% από κοινού η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και κατά 75% από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι αυτή την πολιτική που τη συναντάμε συνεχώς μπροστά μας, από το έγκλημα στα Τέμπη και την απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση των μεταφορών, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας τα 13ωρα, τα 12ωρα και την εξαήμερη δουλειά στους εργαζόμενους, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές. Αυτή την πολιτική, αυτά τα εγκλήματα πολεμάει το ΚΚΕ και μέσα στην Ευρωβουλή και στην Ελληνική Βουλή και στους δρόμους του αγώνα. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι με περισσότερους ευρωβουλευτές του ΚΚΕ θα δυναμώσει η φωνή των πολλών και στο Ευρωκοινοβούλιο για να αποκαλύπτουν, να αντιπαλεύουν αυτή την πολιτική, να ενημερώνουν τον ελληνικό λαό και να οργανώνουν τις αντιστάσεις τους. Ναι. Θα μου επιτρέψετε να πω μια κουβέντα για τα προηγούμενα. Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, όπως είπα και πριν, εμείς διαχωρίζουμε τις κυβερνήσεις από τους λαούς. Οι λαοί είναι αυτοί που ματώνουν σε όλους τους πολέμους. Έτσι γίνονταν πάντα και έτσι γίνεται. Εμείς στεκόμαστε στο πλευρό των λαών ενάντια στους υπεριαλιστές που τους στέλνουν στη σφαγή για τα συμφέροντα των λίγων. Είναι ενδιαφέρουσα πάντως η θέση του ΠΑΣΟΚ ότι στηρίζει την εμπλοκή της χώρας μας, όπως κάνει άλλωστε και ο ΣΥΡΙΖΑ,
που είναι και τα δύο κόμματα συνένοχοι στις εγκληματικές ευθύνες που αναλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία, στηρίζοντας το κράτος δολοφόνους του Ισραήλ στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και το καθεστώς Ζελένσκι στην Ουκρανία. Έχουμε κάνει πάλι ανακοινώσεις για την Παλαιστίνη, για την ειρήνη στην περιοχή. Είναι ιστορικές οι σχέσεις του Πασόκ με τον Παλαιστινιακό λαό. Ναι, ναι, εντάξει. Τώρα είναι και με το Ισραήλ. Από εκεί και με τον Νετανιάχου. Από εκεί και πέρα, νομίζουμε ότι έχει εγκληματικές ευθύνες η ελληνική κυβέρνηση, γιατί μας μπλέκει σε δύο πολέμους αυτή τη στιγμή. Σε δύο υπεραλιστικούς πολέμους και μάλιστα ανοίγει η συζήτηση για την αποστολή και συστημάτων αεράμινας S-300 και Patriot στο καθεστώς Ζελένσκι, χώνοντάς μας μέχρι το λαιμό σε αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς σε πολεμοκάπηλα σχέδια. Και ακούμε και τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος έχει ξεπεράσει ακόμα και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και δίνει όρκους πίστης στην ιερή, όπως ονόμασε, αμυντική συμμαχία του ΝΑΤΟ, και νομίζω ότι όποιος αισθάνεται αριστερός και προοδευτικός πολίτης πρέπει και από αυτά να βγάζει τα συμπεράσματά του. Από εκεί και πέρα, για το ζήτημα της ανεργίας, είναι αλήθεια ότι η ανεργία μπορεί να μειώνεται. Όμως αυξάνεται η φτώχεια. Στα νούμερα αυξάνεται αυτό φαίνεται. Ακριβώς. Στα νούμερα μειώνεται, όμως αυξάνεται η φτώχεια, αυξάνεται η εκμετάλλευση, η εντατικοποίηση μέσα στους χώρους δουλειάς. Έχουμε ένα νεκρό εργαζόμενο κάθε δύο μέρες, και όχι μόνο στις κατασκευές, αλλά και στα delivery, χώρους, σε μια σειρά κλάδους που δουλεύουν και νέοι εργαζόμενοι. Έχουμε τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας που εφαρμόζουν ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, για παράδειγμα το 13ωρο, οι απλήρωτες υπερορίες. Άρα είναι μια αντεργατική πολιτική που εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υλοποιείται από την ελληνική κυβέρνηση και ψηφίζεται από όλα τα κόμματα συνενόχους αυτής της πολιτικής. Αυτή την πολιτική αντιπαλεύουμε και μέσα από το συνδικαλιστικό κίνημα, γιατί δυναμώνει η οργάνωση των νέων εργαζόμενων στα σωματεία τους. Ήταν μεγάλες οι απεργίες που προηγήθηκαν και στις 28 του Φλεβάρι για το έγκλημα στα Τέμπη για να μην συγκαλυφθεί και πρόσφατα στις 17 του Απρίλη. Και μάλιστα σε αντίθεση και με την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔ, δηλαδή τις παρατάξεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που καταψήφισαν μία από τις δύο απεργίες, στη ΓΕΣΕΕ και στην ΑΔΔ. Και λοιπόν πιστεύουμε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι η οργάνωση των ίδιων εργαζόμενων και φωνή για τις διεκδικήσεις τους, για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που σημειωτέων δεν υπάρχουν και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Λιγότερο από το 50% των εργαζόμενων στην Ευρώπη καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Για ουσιαστικές λοιπόν αυξήσεις στους μισθούς, για μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, για κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Με το ΠΑΣΟΚ. Πιστεύουμε, μόνο που το ΠΑΣΟΚ μαζί με Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν τη μονιμοποίηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που ήταν και αυτό ευρωπαϊκή οδηγία, τον προηγούμενο καλοκαίρι στην Ελληνική Βουλή. Αν δηλαδή δυναμώσουν οι αγώνες, και επειδή μπροστά μας έχουμε και την Πρωτομαγιά, αν κάτι μας δείχνει είναι ότι για να κερδίσουν ανάσα ανακούφισης οι εργαζόμενοι πρέπει να χάσουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, και αν 138 χρόνια πριν οι εργαζόμενοι με την πάλη τους κέρδισαν το 8ωρο, σίγουρα δεν είναι σύγχρονο και νέο η επιστροφή στο μεσαίωνα στις 12 και στις 13 ώρες δουλειάς.